Είναι αλήθεια ότι σας καταταφίζουν. Τι! Ακούστε, ο νέος υπεύθυνος της πολεοδομίας της Δημοτικής Αρχής υποστηρίζει ότι η περιοχή του κεραμικού ελέγχεται για αρχαιολογικά ευρήματα. Ένα έχω να πω. Μηδέν απρό του τέλους μακάριζε. Ο Τσίχλας. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα πάρει την άδεια. Θέλετε να σας δώσω την νομική μου συμβουλή? Εκβιάστε τον. Όλοι έχουμε τις μανίες μας. Πολεοδόμος. Τι κάνει εκεί? Μηδέν απρό του τέλους μακάριζε. Βαλαρούτσε. Αφού σε είδε, μπροστά στα μάτια μου, στα δύο μέτρα. Κι εγώ σου λέω ότι έκανες λάθος. Δεν είδες καλά. Κάνω μαλάκα, τι θέλω και το συνεχίζω. Εντάξει, το έκανα. Τι είναι αυτό ρε ψηλέ? Φοράς βερά. Δεν τους το πες. Παντρευόμαστε. Μίλα μου, Βρώμικα. Today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fuck out of my life. Μ' άρεσε το τύρι με αυτά τα βιβλιάρια. Ναι. Δεν είναι θαύμα αυτό που συνέβη στη ζωή του Νίκου Στεφάνου. Η θεά που κυκλοφορεί στο πλάι του τον τελευταίο καιρό έχει αναστατώσει όλους τους εργένικους κύκλους της κοσμικής Αθήνας. Ο γάμος δεν θα αργήσει. Ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει ότι πρώτη φορά στη ζωή του είναι τόσο ερωτευμένος. Από τη μέρα που συναντήθηκαν είναι αχώριστοι. Ο στενός κύκλος του διάσημου Εργένη επιβεβαιώνει ότι το ζευγάρι αντάλλαξε και βέρες. Πρώτα με φυλάει και μετά πάει και παντρεύεται. Σκέπασε τα, θα γίνει πόλεμος. Μα είναι παράλογο. Εμφανίζει ξαφνικά μια Μαρία Ελένη και την παντρεύεται. Μπορεί ο πατέρας της να είναι ο μεγιστάνας μιας οικονομικής αυτοκρατορίας. Αν είναι αυτό, χάνω πάσα ιδέα. Εσένα τι σε νοιάζει? Αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά κυνηγούσε τον Τριαντάφυλλο να τα ξαναβρείτε. Όχι, ρε παιδί μου, καμία σχέση. Απλώς μου κάνει τρομερή εντύπωση. Με τον Νίκο μιλάμε. Έχουμε πει κάποια πράγματα, θα μου το έλεγε. Σκέπασε τα, λέμε. Και δεν με ενδιαφέρει που πάει και παντρεύεται. Ας κάνει ό,τι θέλει. Στο κάτω-κάτω, εμείς είμαστε μόνο φίλοι. Δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Μπράβο. Τώρα σκέφτεσαι όρημα. Ναι, αλλά γιατί τότε πάει και με φυλάει? Πάντως, μην τον πάρει να του ζητήσει εξηγήσεις. Δεν μου κόβεται το χέρι καλύτερα. Καλώς το παπάκι. Πού είσαι, ε? Σπίτι. Και είπα να πάρω να δω τι κάνεις. Καλά έκανες. Στη Μαρίνα είμαι. Λέω ο πατέρας μου να πουλήσει το σκάφος και ήρθα να κάνω κάτι δουλειές. Ωραία.
Τι άλλα? Αυτά. Λοιπόν, σε αφήνω να κάνεις δουλειές, δε. Εντάξει. Να σου πω. Ήθελες να μου πεις κάτι? Όχι, όχι, έτσι πήγα. Αλλά γεια. Γεια. Αστεροπή. Πλάκα έχουμε, ρε παπάκι. Ναι, πολύ πλάκα. Τι θα κάνεις μετά? Ποιος ήταν, μωρό μου? Κανείς. Τι κανείς, αφού σε άκουσα να γελάς. Μόνος σου γελούσες. Α, στο τηλέφωνο λες. Ο Ανδρέας ήτανε, ο συντηρητής του σκάφους. Μου λέγανε και το μαλάκας μεσημεριάτικα. Και τον είπες παπάκι? Ναι, αφού του είπες πλάκα έχουμε, ρε παπάκι. Πλάκα έχουμε, ρε παπάρι, του είπα. Τι? Ναι, που δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε για το ραντεβού στο σκάφος. Τώρα γιατί στραβώνεις? Συγγνώμη, πας να με πεις ότι αποκαλείς το συντηρητή του σκάφους παπάρι? Πρώτα-πρώτα δεν μιλάς εσύ έτσι. Δεν μιλάω έτσι μπροστά σου. Αυτές είναι αντρικές κουβέντες, δεν τις λέμε μπροστά στα κορίτσια. Καλά, μην με πιστεύεις. Okay, δεν θέλω να το συνεχίσω. Πάμε. Είπαμε θα περάσουμε για μισή ώρα και έχουμε μείνει τρεις. Έχω πιλάτες. Ωραία. Θα σε πάω κέντρο και θα ξαναγυρίσω. Γιατί είπα αυτός θα περάσει να δούμε τα πετσώματα. Μήπως χρειαστεί να τα βάψουμε. Όχι, μην πηγαίνω, έρχεσαι. Έχω τα μάξιμο εδώ. Το ξέχασες? Όχι, ναι. Και να σου πω, θα κρατήσει πολύ το ραντεβού με τον παπάρι? Όχι. Κάνα μισάρο το πολύ. Μπαμ, μπαμ. Καταλαμμένη φτώχεια. Τα χρέη χρέη, αλλά τα θαλασσινά θαλασσινά. Εντάξει, δεν είναι και αστακή. Καραβίδες είναι. Οικονομία. Μάλιστα. Και πώς τρώγονται οι καραβίδες? Με όρεξη. Τι κοιτάζεις? Την καραβίδα. Α, γιατί εγώ νόμιζα ότι κοιτούσες το δαχτυλίδι μου. Λάθος. Σωστό. Αυτό κοιτούσα. Και πότε με το καλό? Εντάξει, δεν έχουμε ορίσει και ημερομηνία. Πάντως πολύ ξαφνικό όλο αυτό. Κοίτα να δεις. Με τη Μαρία Ελένη ήμασταν και παλιά μαζί στο Λονδίνο. Χωρίζαμε, τα ξαναβρίσκαμε, καταλαβαίνεις. Η οικογένειά της είναι πολύ συντηρητική. Ειδικά ο πατέρας της. Τώρα φτάσαμε στο σημείο που ή θα κάναμε το επόμενο βήμα ή δεν θα μπορούσα να την ξαναδώ. Πάντως για να διαλέξεις αυτό το βήμα, πάει να πει ότι σου είναι πολύ σημαντικό να τη βλέπεις. Το σημαντικό είναι ότι η Μαρία Ελένη με ηρεμεί. Περνάμε καλά μαζί. Έχουμε πολλά κοινά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ζηλεύει πάρα πολύ. Όχι, να. Πες ότι δεν είμαστε μαζί. Μα σένα δεν έχει πρόβλημα, δεν σε ζηλεύει. Ευχαριστώ, πες της. Με κολακεύει. Παπακή, η αλήθεια είναι ότι εσένα σε ζηλεύει πιο πολύ από όλες. Γιατί? Τι να πω. Γυναίκα είναι, κάτι θα ξέρει. Της είπα ότι βγαίνεις με τον τριαντάφυλλο και ότι είμαστε φίλοι και ηρέμησα. Δεν θα το σηκώσεις? Έλα. Τι να κάνω, εδώ με τον Ανδρέα παλεύουμε με τα πετσώματα. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα θα μπούμε μέσα να δούμε τι θέλει και τελειώνουμε. Όχι, σου είπα, δεν θα αργήσω. Κάπου εκεί. Πού είσαι? Ωραία, μόλις τελειώσω θα περάσω να σε πάρω ή θα σε πάρω τηλέφωνο, εντάξει? Όχι, σου είπα, δεν θα αργήσω. Σε κλείνω, γιατί ο παπάρης θα κάνει μουσκεμά. Δεν είναι δικό του το μαγαζί. Άμα ανοίξει δικό του μαγαζί, τότε να κάνει και συναυλίες και άμα θέλει, να βάλει και αρκούδες να χορεύουνε. Λοιπόν, αποφασίσατε? Ναι. Δεν είναι μόνο επιθυμία του τριαντάφυλλου αυτή η μπάντα. Είναι ολονών μας. Είναι ολονών μας. Η άλλη, μετά από την Τζίλντα, θέλει να γίνει και rock star που μου ανέβηκε εκεί πάνω με τις κόκκινες τουαλέτες να καταπλήξει τα πλήθη. Εγώ το έραψα. Από χαρτί το φτιάξαμε. Βέβαια, γιατί εδώ μέσα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Μου καταχωνιάσατε εκεί μέσα το DJ και τώρα θέλετε να φτιάξετε και stage. Να ανεβείτε πάνω να βγάλετε το ψώνιο σας.
Για κάτσε, ρε Σωτήρη. Από όλα αυτά που κάναμε, εσύ βγήκε ζημιωμένο. Ευτυχώς, όχι ακόμα. Και ούτε πρόκειται. Θα γίνει χαμός, ρε παιδί μου, θα μαζευτεί κόσμος, θα είμαστε όπως η ονειράμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας έχει ψήσει αυτός ο άνθρωπος. Μας έχει ψήσει επειδή ακούσαμε τα τραγούδια του. Και δεν θα τα ξανακούσετε, τουλάχιστον εδώ μέσα. Κούνια που σε κούναγε. Βρε, άμα ήταν να είχε κάνει κάτι, δεν θα το είχε κάνει. Που γυρνάει δεξιά και αριστερά και δείχνει τραγούδια. Ε, του έκανε κανένας καμιά πρόταση. Τι γίνεται, καλώς το να. Δεν θα κάτσω. Ήρθα να σας πάρω να πάμε για πρόβα. Νηφικού. Σταμάτα. Κάνει που κάνει κρύο. Αυτά τα αστεία να τα λες καλοκαίρι. Καλοκαίρι θα τα λέω. Όταν θα έρθω στην πλατεία Κολιάτσου να σε χειροκροτήσω με την μπάντα σου. Ρουβά. Την μπάντα θα τη χειροκροτήσει σύντομα. Αύριο στείνεται το stage. Αλήθεια. Αλήθεια. Έλα μωρέ κι εσείς. Αλήθεια. Ρουβίτσες. Εσύ πήγαινε να παραγγείλεις κανένα φιστίκι, κανένα πατατάκι, βότκα. Πάλι ξεμείναμε χτες. Κι άσε κανέναν άλλον να κάνει τον καλλιτέχνη. Σας περιμένω έξω. Πάλι λάθος κάνεις, Σωτήρη. Και στο λέω γιατί η τσιγκουνιά ξεκινάει από εδώ. Τελικά είσαι πολύ ασυνήθιστη, κοπέλα. Δεν έχω γνωρίσει καμία σε λύση. Επειδή μου φύγει η καραβίδα. Τι να σε κάνω, έχεις συνηθίσει με τις κυριλέ. Εμένα να με πηγαίνεις μόνο για σουβλάκια. Όχι μόνο γι' αυτό. Γενικά, κάνεις πολύ ασυνήθιστα πράγματα. Γιατί τι έκανα. Τι έκανα. Καταρχάς με το που γνωριστήκαμε, μου πιάσει το πουλί. Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου. Δεν ντρέπεσαι. Εγώ. Εσύ να ντρέπεσαι. Χραπ. Κόφτω. Είχα χάσει τα γυαλιά μου. Πρώτα-πρώτα εγώ σε έβλεπα και χάνα τη φωνή μου. Όχι να σε χουφτώσω κιόλας. Αλήθεια. Ναι, και δεν είναι η πρώτη φορά που στο λέω. Το ξέρεις. Άσε με, άσε με. Είχες, δεν είχες, πάλι στο ερωτικό το γύρισες. Άντε βρε ψώνιο. Παιδιά, με γουστάρει! Με γουστάρει! Τελικά είσαι πολύ ξεχωριστό αγόρι. Κάνεις ασυνήθιστα πράγματα. Κρυώνεις, ε. Μπα. Τώρα στεγνώνω και ξαναπέφτω. Σου πάει η κουβέρτα. Ευχαριστώ. Θα τη βάλω κανένα βράδυ να πάμε στο Βίλα. Όχι τίποτα άλλο. Βράχηκε και ο Κοντερεβιθούλης. Mm. Τώρα θα σου πω κάτι που θα σε πληγώσει. Αυτό το τατουάζ δεν είναι ο Κοντορεβιθούλης. Αλλά. Είναι ο μικρός πρίγκιπας. Όποιος και να είναι, εκεί που είναι θέλει στέγνομα. Να σου πω, δεν βάζεις τα ρούχα σου καλύτερα γιατί δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Ναι, ναι. Έχω στεγνώσει. Βάλτε τα τώρα όπως είναι. Τι έπαθες, κρύωσες? Μάλλον, χάλια είμαι. Αφού ανεβαίνεις το μηχανάκι με 0 βαθμούς, γιατί δεν φεύγεις? Και ποιος θα μείνει, δεν βλέπεις τι γίνεται? Βλέπω εσένα, σήκω φύγε. Μ' αρέσει που νοιάζεσαι. Πάλι. Να σου πω, τα ρούχα σου θα τα πάρεις από το σπίτι μου ή θα τα αφήσεις? Δεν ξέρω. Εγώ λέω να τα αφήσεις. Και βλέπουμε. Βλέπουμε. Πάω.
Εσύ είσαι και παντρεμένος και πιστός. Εντελώς. Α, να και η γυναίκα μου, η Λιλίκα. Τα κορίτσια. Α, τα κορίτσια. Τι γίνεται? Καλά. Καλά, καλώς ήρθατε. Πώς σας φαίνεται το μαγαζί μας, περνάτε ωραία? Ού, τέλεια. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το πιστεύω. Πόσο χώρο έχει το μαγαζί στην Πάρα, βρήκαν να κολλήσουνε. Αντελέκη μου, να σου πω. Συγγνώμη λίγο. Να σου πω, μωρό μου, τι θα γίνει με σένα, ε, όποτε σε βλέπω όλο χαχαχα και σου ξομοξομο είσαι. Έλα, λίγα μου, δεν κάνω τίποτα. Δημόσια σχέση κάνω. Α, δημόσια σχέση. Να σου πω, τι παρήγγειλες, παιδί μου, τρία καβάσια καροτάκια και γκουράκια, ποιος θα τα φάει? Εγώ. Εσύ, αφού το όνομά σου και πάνω το δελτίο αποστολής. Και γιατί άλλαξες μανάδι? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Τώρα θα συζητήσουμε αυτό. Σωστά. Τώρα κάνεις δημόσιες σχέσεις. Καλά, τα λέμε μετά. Θα κεράσετε τις αγγελίτσες. Να με κέρνα. Και για πες, δεν την έχεις απαντήσει ποτέ τη γυναίκα σου? Ποτέ. Ίσως δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη. Και ούτε θα βρεθεί. Έλα, στην υγειά μας. Γεια μας. Καλησπέρα. Θα μου βάλεις ένα ποτό, ένα gin tonic. Το θυμάμαι. Και αυτή τη φορά έχουμε και αγκουράκια και καροτάκια. Σας έφεραν? Αφού μας τα έδωσαν οι πελάτες. Οι πελάτες σας τα έφεραν. Α, εσύ. Α, εγώ. Ιζαβέλα. Παντελάκης. Παντελάκης. Όλο γελάς εσύ. Μ' αρέσει το μουστάκι σου. Το έχω το γυμνάσιο. Από τότε που φύτρωσε. Βιολογικά. Τι σου έδωσε η Όλιβ? Τίποτα. Μου έκανε μια προσφορά για το μαγαζί. Για να βάλουμε, λέει, μεζέ για το ποτό. Μεζέ. Ναι, μεζέ. Βιολογικό. Παντελάκη, πρόσεξε καλά, για θα σε στείλω για ανακύκλωση. Τριαντάφυλλε, έλα λίγο να βοηθήσεις. Μέτρα αυτά. Θέλω να σου πω. Ε! Σκάσε ρε, και έχεις συνηθίσει και μιλάς δυνατά. Είσαι ωραία, τι. Ταραγμένο σε βλέπω. Θυμάσαι αυτή με τα γκουράκια? Ποια? Έλα ρε, αυτή την όμορφη, την ψηλή, την αδύνατη. Α, ναι. Και από πότε αδύνατες είναι? Εντάξει, όχι όλες, αυτή. Μου έκλεισε ραντεβού. Μα να κατεβείς, δεν θέλω να ξέρω. Κάτσε ρε, φίλε, και εγώ σε ποιο θα τα πω? Α, ναι, πες τα στην Αστερό. Είναι μανούλα στα μυστικά. Πήγαμε πολύ καλά. Είσαι τρελός, ρε. Να σου πω, έχεις όρεξη για περιπέτειες? Έχεις ανάγκη να ζήσεις κάτι διαφορετικό, να έχεις ένα άγχος πάνω στο κεφάλι σου? Αν είσαι σε φάση, κάτω. Ρε φίλε, 18 χρόνια είμαι με τη Λίλη, εκεί συνέχεια. Εντάξει, δεν υποθέτω να πατήσω. Αλλά να φλερτάρω κι εγώ λίγο, να ζήσω. Ρε φίλε, μαζί σου, κάτω. Αλλά η Λίλη είναι εδώ μέσα. Κάνουμε μαζί την πάντα. Αν αύριο έρθει και με ρωτήσει. Δεν γουστάρω να ξέρω. Κι άλλοι όμως, ε. Είναι πειρασμός. Είναι γλυκιά κοπέλα. Τι γλυκιά, ρε μαλάκα, μου είναι. Αλλά επικίνδυνη. Λείπει γωνία. Δεν ταιριάζει αυτό. Φέρε τ' άλλο. Έλα, πάρ' το. Δεν πιστεύω να σκάσει από πουθενά η Λίλη. Όχι ρε, δεν έχει πάει σπίτι. Πλαστικοποιημένη. Καλά ξεμπερδέματα. Καλά, δεν είναι σίγουρο θα πάω. Έτσι την κόλλησα.
Καταρχήν είναι υπολογικό. Βασιλικός πολτός με γύρι και μέλι. Βιοδύναμη. Να το πάρεις αυτό. Είναι πολύ γίνο. Και βελτιώνει και τις επιδόσεις. Ναι. Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μου χρειάζεται. Είμαι σίγουρη. Πολύ μου αρέσει αυτό που κάνεις. Ποιο? Αυτό που ντρέπεσαι. Εδώ δουλεύεις? Είναι δικό μου το μαγαζί. Εσύ? Κάνεις κάτι άλλο εκτός από μπάρμαν? Το πρωί είμαι χασάπης. Χασάπης? Ναι, έχω δικό μου κρεπολείο με τη γυναίκα μου. Α, μάλιστα. Νόμιζα έχεις καταλάβει πως είμαι παντρεμένος. Όχι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους παντρεμένους, με τους χασάπηδες έχω. Είμαι ενάντια στη σφάγη των ζώων. Δεν θα σφάζω εγώ, έτοιμα έρχονται. Δεν θα συμμετέχεις. Εγώ έχω να φάω κρέας χρόνια. Φαίνεται. Γι' αυτό είσαι πετσιγιακό καλό. Ναι. Και να φανταστείς ότι τώρα είμαι στα παχουλά μου. Ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσουν οι αδύνατες. Αλλά εσύ... Και εμένα δεν μ' αρέσουν οι χασάπηδες. Αλλά εσύ... Ήθελα να κάνω το αυτό. Αναστατώνεις. Αθελάσου. Ναι. Πιάνει και τις αδύνατες. Το αρνάκι θα γίνει και το λουκούμι. Ψητό θα σπάει ρουθούνι. Θα φάμε όλοι καλά. Ναι, το αρνάκι. Πρώτα θα μπει μες στο φούρνο. Η σιωπή των αμνών. Ε? Λέω, όλη αυτή η σφαγή μόνο και μόνο για να μας ανεβαίνει χολεστερίνη. Αχ, πες το ψέματα. Λοιπόν, σε μια μισή ώρα το πολύ τρώμε. Εγώ δεν θέλω. Καλά, τι δεν θέλεις, εσύ δεν λύσαξες την Κυριακή να φτιάξω αρνάκι? Ναι, αλλά από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη δεν ξέρεις τι ανάποδες μπορεί να πάρει το μυαλό του ανθρώπου. Μπα, τι ανάποδες μπορεί να πάρει? Να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας. Δεν είμαστε και παιδάκια. Δουλεύεις ρε Παντελάκι, τρελάδικες. Παιδί μου, δεν με ζήγησες προχθές και είπες ότι θα ρέψουμε και ότι δεν μαγειρεύω. Εντάξει, θα ρέψουμε τώρα, υπερβολές. Δεν παθαίνουμε τίποτα να χάσουμε κανένα κιλό. Το κινητό σου το πιάνω? Όχι! Τριαντάφυλλος 2. Φέρτο, είναι ο τριαντάφυλλος. Έλα ρε. Έλα ρε. Με τη γυναίκα σου είσαι? Ναι ρε, εννοείται. Τι κάνει το μουστάκι σου? Μια χαρά φιλέ. Όπως τ' άφησες. Φίλε, σε σκέφτομαι. Έλα ρε, κι εγώ. όλο γελάς. Δεν μου λες, θα καταφέρεις απόψε? Τελείωνε ρε αγοράκι. Τι να τελειώσουμε? Έχεις πάρει αέρα, έχεις πάρει αέρα. Ναι, εγώ έχω πάρει αέρα. Το απόγευμα του στραγάλι να τελειώνει. Είμαι σίγουρη. Σας παρακαλώ, αποφασίστε. Σε λίγη ώρα θα κλείσουμε. Ωραία, θα μου σηκώσει τα μάξι τροχέα. 5 κιλά εγίνης, γράφε. Να... Όχι, τι γράφει εδώ. Sorry. Ρε, εσύ παντρεύεται ο ψηλός. Μπράβο, καλά Στέφανο. Καλά και δεν μου πεμένα τίποτα. Τελείωνε, συγγράφε εκεί πέρα, 3 κιλά πατατάκια. Κοίτα ρε, κοίτα κάτι ορνηθοσκαλίσματα. Ρε, αγόρι μου, δεν πήγε στο σχολείο. Γράψε εκεί πέρα καθαρά. Καθαρά είπα. Το έγραψα, λύσαξες. Ορίστε, το πατάω και από πάνω. Τρία, ε. Ναι ρε, 3 με έπριξες. Ωρε, θα μου σηκώσει τα μάξι τροχέα. Τιμολόγιο θέλουμε. Τα στοιχεία της επιχείρησης τα έχετε, ε. Ευχαριστώ. Δωράκι για το... Σε αυτά που είπαμε, προσθέστε και ένα 5 κιλό στραγάλι. Το άσπρο. Συγγνώμη. Είναι εντάξει η παραγγελία σας? Φυσικά.
μέσα του. Τη λεγιώνα των ξένων θα ταΐσουμε. Τι είναι όλα αυτά τα πατατάκια. 333 κιλά, ρε. Τέλεια. Θα φερθονίσουμε με πατατάκια. Τι. Μη με βρίσεις. Το ξέρω. Μαλακία έκανα. Εντάξει, αδερφέ. Λοιπόν, μαλακία. Αλλά είναι ανάγκη να κάνεις έτσι. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Θα μας τα δρώσεις τώρα. Κότεψα μας δύο κιόλας. Εντάξει, ρε μαν, μπορεί να έχει και αυτό στα δικά του. Ποια δικά του, ρε Σιψηλέ. Ποια δικά του. Που έχει πλακωθεί με την άλλη. Ωραία, και εγώ του φταίω ή εσύ. Έλατε. Εγώ του φταίω ή εσύ. Που είναι 30 χρονών γαϊδούρη και δεν έχει κάνει τίποτα και με τις μπούρδες που γράφει. Πάντως αυτό δεν φταίω σίγουρα. Ε. Α. Τσίτωσε τώρα, κατάλαβες. Τσίτωσε που δεν τον αφήνει να παίξει στο μαγαζί. Κοίτα, εγώ δεν έχω ακούσει τη γράφη. Αλλά τα παιδιά λένε ότι ετοιμάζει τραγουδάρες. Να τις κρατήσει να τις ακούσει στο σπίτι του. Όπως κάνει τόσα χρόνια. Πάντως εγώ σου λέω ότι και αν γίνει το stage να το βάλεις. Και θα σου φέρω και Χατζηγιάννη. Μιχαλάκης. Κολλητός. Κολλητός, ε. Το γάμο εκεί θα το κάνεις. Τι γελάς, ρε ψηλέ. Έτσι είπαμε. Να τα μαθαίνω τελευταίως από τα περιοδικά. Στους άλλους πήγες και τα πρόλαβες, ε. Η δικιά μου τα είπε. Αν ήταν επίσημο θα το μάθανες από μένα. Α. Είμαστε πάντα το ίδιο αστέρι που μες στον ουρανό κυλά. Σαν μονάχικη. Ε, παιδιά, αυτός είναι ο καφές μου που πετάτε μέσα τα λεφτά. Σας φαίνεται ότι ζητιανεύω. Ε, ναι. Εγώ έχω δικό μου μαγαζί. Σε λίγο θα κάνω κάτι live που θα τραντάξουν την Αθήνα. Σιγά μην είσαι εσύ δικό σου μαγαζί, ρε. Τίποτα. Νομίζω όχι. Δεν θες να αφήσεις κάτι. Λες. Ε. Πέρασα σήμερα και είδα το stage. Σε σκεφτόμουν εκεί πάνω να λες το τραγούδι μου. Το γράψες. Παπάκι, σε ψάχνουν. Δεν τρέχει τίποτα. Φίλοι είμαστε. Και στο πατάρι φίλοι ήσασταν. Μην αρχίσεις πάλι. Αλλά πες του που είσαι να έρθει. Έλα, εγώ θα βγω στο μπαλκόνι. Τριαντάφυλλα, έχει ιδέα αυτό που κάνεις. Ιδέα να τρέχεις τα περίπτερα και να ψάχνεις τις κολοφυλάδες να δεις παντρεύεται ή δεν παντρεύεται ο Στεφάνος. Κι εσύ κάτσε να παρακαλάς στο Σότο να σε κάνει rockstar και στο μεταξύ μάζευε κέρματα για να πάρεις κανένα καφέ. I'm your man. If you want a boxer. I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. I'm your man. Αντελάκι, δυο μπύρες θέλω. Δεν προλαβαίνω, μου μιλάς καθόλου, στα 30. Δυο μπύρες. Άκουσε.
Τι έγινε, ρε, πάλι τσακωθήκατε? Έχω κάνει μαλακία. Εσύ αυτή? Εγώ. Τσακωθήκαμε και της έριξα χαστούκι. Όχι, ρε φίλε, όχι. Τη ζήτησε συγγνώμη? Όχι. Να σου πω, όλα έτοιμα? Ναι, ναι, όλα οκ. Τα παιδάκια σας. Μπορώ να σου πω? Έλα. Όταν ξανάρθω θα μου φέρεις ένα ποτό. Βότκα, ε. Τι θα γίνει τώρα? Δεν μπορώ να πούμε μια κουβέντα μέσα στον κόσμο μαζί ο Ροκάς και μας παρεξηγήσει? Δεν είναι αυτό. Εξάλλου εγώ και ο Τριαντάφυλλος τελειώσαμε. Γιατί δεν σε πιστεύω? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω για σένα. Τότε γιατί τρέχεις όταν με βλέπεις? Απλώς έχει τρομερή δουλειά. Τόσο πολύ φοβάσαι? Τόσο πολύ? Τι κάνεις, Αστερόπη? Καλά. Πού είσαι, μωρό μου? Σε ψάχνω παντού. Μέχρι και στο πατάρι ανέβηκα. Θα φύγουμε? Σε λίγο. Τι είναι? Δεν ξέρω, μάλλον έπεσε το ρεύμα. Summertime. Αυτή εκεί η ξανθιά η θεά, ποιο είναι? Η Ρίτα μας, ε. Μεγάλη πιανίστα. Είμαστε... Κουστάρι τρελά. Α, εσύ είσαι ο Σωτηράκης που λέει το τραγούδι?
Σωτήρης Γιώργος, ο ιδιοκτήτης. Γιώργος του Φέκης. Χαίρομαι πολύ. Φοβερή πάντα, φιλαράκο, φοβερή πάντα. Μήνες τη στείνουμε. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Τι είναι αυτό τώρα? Είδες που έκανες λάθος πάλι. Εγώ ρε κούκλα με έκανα λάθος. Που πρώτος σας έλεγα να φτιάξετε την πάντα. Πρώτος. Βέβαια. Γιατί ήξερα, ήμουν σίγουρος ότι θα πιάσετε, ότι θα ασκήσετε. Εσείς δεν μου λέγατε μα, αν, θα, αν, μήπως. Φοβόντουσα. Εσύ καλέ κόντεψες να μην μας αφήσεις να παίξουμε. Σας έβαζα δυσκολίες ρε κούκλα μου. Γιατί σας αγαπάω. Για να δω πόσο πολύ το θέλετε. Γιατί μόνο αν θέλεις κάτι πάρα πολύ γίνεται τέτοιο πραγματικότητα. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Όχι, δεν το πιάσαμε. Εννοώ ότι αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, πρέπει να παλέψεις για να το αποκτήσεις. Α, μάλλον εννοείς για μας τους δύο. Και ότι πρέπει να παλέψω πολύ για να σε αποκτήσω. Με νύχια και με δόντια. Εσύ δεν παλεύεσαι. Ποια προσπάθησε και θα δεις. Τι λες? Λέω να πας στο μπάνιο και να βάλεις το κεφάλι σου κάτω από την βρύση. Με θέλει, λιώνει. Ε, είδες που συνάει, Νάζια. Το είδα, δεν το είδα. Μοιράζουν αυτόγραφα. Ο Σωτήρης με τον Τριαντάφυλλο πήγανε πατάρι. Ο Παντελάκης υπόγειο να φέρει βότκα. Πάλι τελείωσε. Ρε εσύ, έτσι όπως με ξεμονάχεις εδώ μέσα, νόμιζα θα μου ζητήσεις να τα φτιάξουμε. Ρε, αχαήρευτε. Ήθελα έτσι να πούμε δυο, πώς το λένε, κουβέντες. Πώς το λένε αυτό, τετατέτ. Είσαι μεγάλο στάρ. Εγώ. Όχι εγώ. Μεγάλο στάρ, σου λέω, αγόρι μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ το ξέρα. Το βλέπα, ρε παιδί μου. Μην κοιτάς που δεν έδειχνα τίποτα. Έλεγα μέσα μου, δεν μπορεί αυτό το παιδί για να το γουστάρει τόσο πολύ αυτό που κάνει. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πετύχει. Και τι έκανα, σου βάζα εμπόδια, σου βάζα δυσκολίες. Για να έρθεις εσύ μέσα σου να πεις, θα του δείξω του πούστη. Και μου δείξες. Και να το αποτέλεσμα. Σου χρωστάω πολλά. Έλα, μην το ξαναπείς τώρα αυτό. Εδώ πέρα μαζί είμαστε, δε. Και εγώ να σου πω χαίρομαι να βλέπω νέους ανθρώπους έτσι να... Και πού είσαι, το μαγαζί, όποτε θες δικό σου, όποτε θες. Είσαι μεγάλη καρδιά. Δεν κλείσαμε κάτω. Μπορεί να ανεβαίνει ο καθένας εδώ, πέρα έχουμε πράγματα και να παλαμουτιάζεται. Γεια. Γεια. Τα φέρνεις, ε. Ωραίο κόσμο δράμας. Τα φέρνεις. Ρε Παντέλο. Ρε Παντέλο. Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Εμείς τι κάνουμε. Εσύ τι κάνεις. Εσύ ήσουν μέσα με τη... Όχι. 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 Εγώ αυτό το πατάρι θα τον κρεμίσω. Είδες την Αστερόπη. Σαντάμ, είδες καθόλου την Αστερόπη? Σάρφαν, σε βεθόν έδωσαν την Ετάζια. Τι ρωτάω. Όπως να σαντάμ, ένα όλε. Πίσω να σαντάμ, κουράδι, έτσι αλλού. Να σου πω, είδες την Αστερόπη? Όχι, δεν ξέρω που είναι, κάπου μες στο πλήθος. Αν τη δεις, πες της να έρθει να ακούσει το τραγούδι της. Άρε, Τριανταφυλάκια, Αστέρι! Σε λίγο ανεβαίνουμε, πες της. Οκ.
αυτό που κάνουμε τώρα είναι τρελό. Να. Όσο τρελό είναι να μην μπορούμε να μιλήσουμε εμείς οι δύο μπροστά σε κόσμο. Με χαλάει αυτό. Και εμένα. Ωραία. Πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Ναι. Όπως είμαστε. Πού να πάμε? Δεν ξέρω. Όπου να είναι. Πάμε στη θάλασσα. Να σε ξαναρίξω να ησυχάσουμε. Δεν γίνονται αυτά που λες. Όλα γίνονται. Αρκεί να μην τα αναλύεις τόσο. Όχι, δεν γίνονται όλα. Και δεν είναι όλα ένα παιχνίδι. Γιατί αν πάμε εμείς μια βόλτα, θα πληγωθούν κάποιοι άλλοι. Έχεις δίκιο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με τους άλλους, με όλα. Εγώ λέω για μας. Άλλος. Πόση ώρα είναι μέσα? Πολύ. Άντε, περιμένουν κι άλλοι. Καλά, εγώ πάω στις αντρικές. Είναι κανείς μέσα? Ωπ, γεια. Τι έγινε? Ψάχνω τον Νίκο και δεν τον βρίσκω πουθενά. Α, κάπου στον κόσμο θα είναι. Είναι κανείς μέσα? Μήπως δεν είναι κανείς και είναι χαλασμένη πόρτα? Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Τέλος πάντων, πάω να φωνάξω το Παντελάκι, πώς τον ξεμπλοκάρει. Έφυγαν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η καρδιά μου θα ακουστεί απ' έξω. Χτυπάει δυνατά. Δεν την ακούς? Εσύ τη δικιά μου την ακούς? Όχι. Τώρα. Μια βόλτα με τα μάξι μες στα φώτα αυτής της πόλης να χαθώ. Μη με πας στο σπίτι, σπίτι τώρα έχω αλλάξει. Σπίτι μου είναι όπου είσαι εσύ κι εγώ. Σε μια βόλτα με τα μάξι κι άσε με ξανά με χίλια να οδηγώ. Απόψε δε με νοιάζει αν η νύχτα με τρομάξει. Φτάνει να είμαστε μονάχα εσύ κι εγώ. Τίποτα να με κρατήσει δεν μπορεί.
Δεν ξέρω που είσαι. Σε ψάχνα παντού για να ακούσεις το τραγούδι σου. Άρα και το άκουσες. Αν υπάρχεις κάπου σε αυτό τον πλανήτη, σε περιμένω σπίτι. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έκανα. Τα φρένα